Ήρθαμε στο Κουκουμέλα Grill στα Εξάρχεια και ανυπομονώ να φάω vegan σουβλάκι. Βρισκόμαστε στο Κουκουμέλα Grill με τον Βασίλη που είναι και ο σεφ. Τι θα βρει κανείς εδώ? Θα συναντήσει την πιο υγιεινή εκδοχή στο παραδοσιακό μας σουβλάκι. Όταν λέμε υγιεινή εννοούμε και vegan? Αποκλειστικά vegan. Αλλά δεν είναι αποκλειστικά μόνο για πελάτες που είναι vegan. Εμείς κοιτάξαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από τις πατάτες rainbow, που είναι full rainbow χρώματα, ταιριάζει και με το outfit μου, δηλαδή wow. Πάμε στην πατατούλα λοιπόν να δούμε τη σως. Χιχιχιχι, γιατί θα το βουτήξουμε σε όλα. Θα φάμε όλο το rainbow και ξεκινάω με αυτήν που είναι ήδη βουτυγμένη στο αβοκάντο από τα Χανιά. Μου είπαν ότι είναι τα καλύτερα αβοκάντο στον κόσμο τα Χανιά, ότι έχουν ξεπεράσει του Μεξικού, που εντάξει παραμένουν και του Μεξικού να είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Πάντως αυτό είναι εκπληκτικό, το αβοκάντο. Πω πω, τρώω σχεδόν κάθε μέρα κάτι με αβοκάντο, πεθαίνω. Λοιπόν, το επόμενο στην παλίτα του Rainbow είναι εδώ πέρα, που είναι από αμύγδαλο. Γενικά με το αμύγδαλο μπορείς να κάνεις full vegan παραλλαγές σε σως, σε το γάλα αμυγδάλου κτλ. Τώρα θα βουτήξω στην σως αϊόλι. Ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να το μάθω. Μου το έχουν πει ανά τα χρόνια 500 φορές πως δεν ξέρω. Ο εγκέφαλος μου δεν θέλει να το μάθει. Αϊόλι. Δεν τη δοκιμάζω πρώτη φορά γιατί έχω παραγγείλει πολλές φορές το σουβλάκι με την αντίστοιχη σως. Γιατί γενικά πεθαίνω για παντζάρι. Σκέτο σε πράγματα, σε σαλάτες, σε σως. Δεν είναι μια γλυκύτητα, ρε παιδί μου. Και είμαι και γλυκατζού εγώ. Ό,τι πρέπει. Και αυτή είναι η vegan μαγιονέζα. Θα γίνει η νέα μου αγαπημένη μετά την παντζάρι αγιολελελού. Εκπληκτική. Εκπληκτική. Και τι είναι αυτό που κάνει το Κουκουμέλα Grill να ξεχωρίζει σαν χαρακτηριστικό, ας πούμε? Ξεχωρίζει και ως προς την ποιότητα των υλών, αλλά σίγουρα και στο ότι είμαστε οι πρώτοι που κάναμε κάτι τέτοιο, που προσπαθήσαμε να φέρουμε στον Έλληνα ένα παραδοσιακό προϊόν σε πιο υγιεινή μορφή, στη vegan μορφή του. Πάμε στον Ντάκο, που αντί για φέτα έχει εδώ την κρέμα αμυγδάλου, η οποία ταιριάζει τέλεια και με κάπαρι και ντοματίνι. Πολύ καλό. Και αβοκάντο και τα ντοματίνια. Έχω μια μπουκίτσα που τα έχει όλα. Έχει και τα αμύγδαλο και την κάπαρη και το ντοματίνι και το αβοκάντο και την μπρουσκέτα. Πάρα πολύ καλή εναλλακτική του παραδοσιακού ντάκου. Και θα έλεγα ότι πρέπει τώρα που καλοκαιριάζει, ρε παιδί μου, και θες να φας κάτι όχι πάρα πολύ βαρύ, ειδικά το βράδυ. Εγώ πεθαίνω να πάρω κάτι τέτοιο ελαφρύ, χορταστικό, νόστιμο, δροσιστικό. Είναι η τέλεια παραγγελία για μένα. Συνεργάζεστε με τοπικούς παραγωγούς? Συνεργαζόμαστε με μικροπαραγωγούς. Παίρνουμε τα καλύτερα προϊόντα, όπως το αβοκάντο Κρήτης, το φουέρτε και το χάς από τα Χανιά, οι ντομάτες μας που είναι από την Ιεράπετρα, τα ντοματίνια μας. Γενικά κοιτάμε να έχουμε την καλύτερη πρώτη ύλη. Πάμε στα σουβλάκια. Δεν χρειάζεται να είσαι vegan για να φας vegan σουβλάκι. Αν τρως σουβλάκι συχνά και δεν θες, ρε παιδί μου, να τρως κάθε φορά κρέας, γιατί λες, okay, θέλω να το μειώσω λίγο, θέλω να έχει πιο πολύ λαχανικάκια τέτοια, τσουτσουτσού, να πάρω παραπάνω φυτικίνα, μπορείς ενδιάμεσα να το σπάς και να παίρνεις ένα Κουκουμέλα Grill. Ή παίζει και το άλλο σενάριο. Αν έχεις δυσανεξίες, σαν εμένα, στη λακτόζη, σε αυτά κτλ. Και θες έτσι να μειώσεις το εφέ του πρυξήματος, κάτι από αυτές τις επιλογές θα σε εξυπηρετήσει να το σπάς μέσα στην εβδομάδα. Γιατί σίγουρα κάνεις τσιτιές, το κάνω κι εγώ. Θα ξεκινήσω από το pink, που είναι και αυτό που παραγγέλνω συνήθως, γιατί είπαμε μου αρέσει πάρα πολύ. Μισός με το παντζάρι, έχει τα μανιτάρια του, έχει το μαρουλάκι του, την πατατούλα του. Η πίτα είναι φοβερή, την αγαπώ. Θα μου πεις δεν έχει δαγκώσει, θα σου θυμίσω, παραγγέλνω από εδώ. Φοβερό. Έχει και τη σως από αμύγδαλο που δίνει μία αλμυράδα. Έτσι έχει και το στοιχείο του ξηρού καρπού κάπως σαν επίγευση, που ταιριάζει φοβερά. Είναι πολύ μικρή πινελιά, αλλά είναι ωραία πινελιά. Εκτός από vegan σουβλάκι, τι άλλο μπορεί να βρει κανείς? Έχουμε μπέργκερ, χορτοφαγικά, σαλάτες, όπως και οι πατάτες μας που είναι χειροποίητες, οι wedges, οι οποίες είναι κάτι το εξαιρετικό. Όποιος θα δοκιμάσει, θα ξαναφάει. Πάμε στο Supreme. Έχει εδώ γύρω μανιταριών πάλι, αγαρικά μανιτάρια, πορτομπέλο και πλευρό τους. Πάντρεψε το πορτομπέλο με το περιοδιώτης και το κάνω πορτομπέλους. Έχει πάλι τυρί αμυγδάλου. Το είπα πριν, κρέμα αμυγδάλου, τυρί αμυγδάλου, τέλος πάντων. Αυτή η υπέροχη πάστα απόλαυσης. Έχει μουστάρδα και έχει και φυτικό τζατζίκι.
και την πατατούλα του και τα μαρουλάκια του και αυτά. Πω, πω, φαίνεται φουλ ζουμερό. Juicy. Τικ, τικ. Τα μανιτάρια είναι αντιγιά. Πεθαίνω. Το τζατζίκι είναι φουλ ανάλαφρο. Είναι υπέροχο. Ταιριάζουν όλα μεταξύ τους πάρα πολύ ωραία. Δένουν αρμονικά. Το τζατζίκι έχει κλέψει την παράσταση. Είδα ότι έχετε και πολλές χρωματιστές σως. Κάτι εκεί είδα πατζάρια. Εμπνευσμένη από το Reservoir Dogs. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, θυμάσαι την ταινία του Ταραντίνο. Που λεγόταν ο Mr. Green, Mr. Pink κτλ. Έτσι εμπνευστήκαμε και εμείς στο μενού μας και έχουμε δώσει ονόματα με χρώματα στα σουβλάκια μας. Από τις σως που φτιάχνουμε, που είναι όλες χειροποίητες και γίνονται καθημερινά. Πώς είναι το σωστό που το σκότωσα πριν? Ποιο? Αιόλι. Το pink αιόλι, ναι. Είναι στην ουσία μια μαγιονέζα από παντζάρι με σκόρδο, πούδρα σκόρδου. Τα φτιάχνετε όλα εδώ αυτά? Όλα είναι χειροποίητα, όλα γίνονται καθημερινά, δεν έχουμε καταψύκτες. Πάμε στην Red, στην κόκκινη πίτα, η οποία έχει τη φυτική μαγιονέζα που μου άρεσε πολύ πριν στις πατάτες και ανυπομονώ. Έχει χειροποίητη σάλτσα ντομάτας, ντομάτα, μαϊντανό, έτσι. Είναι Red, ρε παιδί μου, τα ακούς και φαντάζεσαι πώς θα είναι η σύνθεση. Και τον κλασικό γύρο μανιταριών με τον συνδυασμό που ανέφερα πριν. Εντάξει, φοβερό. Ξέρετε τι, δεν μπορώ να διαλέξω ποιο είναι το αγαπημένο μου, γιατί έχουν την ίδια βάση και τα τρία, ας πούμε, τον γύρο μανιταριών, την εκπληκτική πίτα. Και μετά ο κάθε συνδυασμός είναι διαφορετικά μοναδικός. Είναι full στα γούστα του καθένα, αλλά εγώ δεν ξέρω. Δεν έχω μπερδευτεί τώρα. Προσπαθώ στο μυαλό μου να διαλέξω αγαπημένο και δεν μπορώ. Κάποιο που θα παραγγείλει πρώτη φορά, ποιες τρεις επιλογές θα του έδινες που πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε? Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε και να δοκιμάσει θα του αρέσει, αλλά για πρώτη φορά σίγουρα θα πρέπει να δοκιμάσει ή το red ή το yellow. Ή και τα κιμπάμ μας που είναι κεφτεδάκια από φακί και είναι εξαιρετικά. Άρα, παιδί μου, θες να φας φακές, γιατί κάνουν καλό, έτσι θες να πας σίδηρο, να πάρεις σίδηρο, φοιτικές ίνες, λαλαλα, να κάνεις καλό στο στομαχάκι σου. Αλλά βαριέσαι τώρα, λες φακές, πάλι εδώ βαρετό. Σουτζουκάκι από φακί, μέσα σε τυλιχτό, τι καλύτερο. Έχει πάλι το φυτικό τζατζίκι από βιολογικό γιαούρτι σόγιας, σάλτσα ντομάτα, κρεμμύδι μαϊντανό, πολύχρωμη σαλάτα και φτάνει γιατί θέλω να δαγκώσω, παιδιά. Εντάξει, θα μπείτε στο κατάλογο του food, θα δείτε τι έχει, αφήστε με να φάω. Εκπληκτικό. Ξέρετε τι, θέλω να φάω λίγο από το σουτζουκάκι φακί σκέτο. Γιατί είναι πολύ ωραίο με συνδυασμό με τα άλλα, αλλά θέλω να το δοκιμάσω σκέτο. Δεν το τρως και λες, α, τρως σουτζουκάκι. Λες, α, σαν σουτζουκάκι είναι αυτό. Αλλά έχει τη δική του μοναδική γεύση. Θυμίζει και φακί, πάρα πολύ νόστιμο. Λιώνει στο στόμα, δηλαδή μου άρεσε πολύ και η υφή του, έτσι juicy. Πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Όχι, όντως δεν θα μπορώ να διαλέξω αγαπημένο, δεν γίνεται. Το κουκουμέλα από πού βγαίνει? Κουκουμέλα στη βλάχικη διάλεκτο είναι τα μανιτάρια. Α, δεν το ήξερα. Τα άγρια μανιτάρια. Α, αλλά βασικά το πλάνο στο μυαλό μου είναι ότι είναι το cook, ναι, που σημαίνει μαγειρεύω, και το έλα. Επομένως μαγειρεύω και έλα να φας. Οπότε είναι διπλό, διπλό το λογοπαίγνιο. Πάμε στο bacon and cheeseburger, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ζουμερό. Έχει φυτικό bacon, έχει και το guacamole, το κρεμμυδάκι του, το ντοματάκι του, iceberg, φυτικό τυρί, α, και την πατζαρό αιωλιλιλου, κρέμα που μου αρέσει. Κρέμα, σως. Αληθή. Αυτό που τρώω είναι μαγικό. Το vegan μπιφτέκι το συγκεκριμένο το τρώω πολύ συχνά, γιατί αν υπάρχει στο μενού θα το επιλέξω. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει όμως είναι όλα τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή το guacamole με την σος παντζάρι, με το φυτικό τυρί και το ψωμάκι αυτό και το bacon. Πολύ ωραίος συνδυασμός, πολύ ωραία σύνθεση, πεθαίνω. Και πολύ ωραία χρώματα. Φοβερό. Το εγκρίνω, το συστήνω, μου άρεσαν όλα. Ποιες ώρες και τι περιοχές εξυπηρετείτε delivery? Καθημερινές από τις 1 έως τις 11 το βράδυ και Παρασκευή και Σάββατο από τις 1 έως τις 12 το βράδυ. Τις Κυριακές 3 με 10, 3 το μεσημέρι με 10 το βράδυ. Εξυπηρετούμε κυρίως το κέντρο και τις γύρω περιοχές. Καθένας να παραγγείλεις και εσύ κάτι από όλα αυτά, μπες τώρα στον κατάλογο του eFood και εμείς τα λέμε στο επόμενο review. Μουάα!